cause you can't, cause you can't bust this, 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 this. Yeah, you pour wax on the table. And you set it on fire. Κομμάτια του έχουμε παίξει άπειρες φορές στα DJ set μας. Η μουσική του έχει ταξιδέψει και ακουστεί σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο Γιώργος Μπρατάνης, ακά Καγιετάνο, βρέθηκε για λίγες ημέρες στη Θεσσαλονίκη και το φιλοξενούμε στο δεύτερο επεισόδιο του Lollipop Frames. Συνθέτης, παραγωγός, DJ. Αλήθεια, τι προτιμάς από αυτά? Δηλαδή, είσαι περισσότερο σε φάση στο σπίτι σου, στο στούντιο, να σου έρθει μια μελωδία στο κεφάλι, να πιάσεις τα πλήκτρα, να τη μιξάρεις, ή περισσότερο όταν παίζεις μουσική από τον κόσμο, όπως χορεύει, ξέρω εγώ, τις αντιδράσεις του. Τι προτιμάς? Βασικά, δεν μπορώ να σου πω τι προτιμάω, δεδομένου ότι είναι τρία τελείως διαφορετικά πράγματα. Η σύνθεση έχει να κάνει καθαρά με ένα πολύ πιο μοναχικό κομμάτι της όλης παραγωγικής διαδικασίας, να το πω έτσι. Δηλαδή, συνήθως είσαι μόνος, είναι αυτό που λέμε ότι σε χτυπάει έμπνευση άλλοτε κατά κέφαλα, άλλοτε ψιλοκλέβει στοιχεία. Ναι. Από ταινίες, από βιβλία, από καθημερινότητα, από μουσικές άλλων ίσως. Μετά έρχεται η παραγωγή. Η οποία παραγωγή είναι μια πάλι τελείως διαφορετική διαδικασία. Έχεις φύγει από το καλλιτεχνικό κομμάτι και προσπαθείς τις ιδέες που έγραψες ως συνθέτης να τις μεταμορφώσεις σε σημείο τέτοιο ώστε να τις ακούσει ο κόσμος. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να βρεις τους κατάλληλους μουσικούς να ηχογραφήσουν, τα κατάλληλα μηχανήματα, θα πρέπει να είσαι γνώστης των μηχανημάτων, ενίοτε να έχεις και κατάλληλους συνεργάτες ηχοληψίας και πάει λέγοντας. Δηλαδή, εκεί πρέπει να παντρέψεις μια ομάδα ανθρώπων, αν θέλεις, και το DJing ή τέλος πάντων η live μπάντα, η έκθεση στον κόσμο τέλος πάντων, είναι τελείως διαφορετικό κομμάτι. Και μάλιστα, τι γίνεται στο DJing, ρε παιδί μου, κοιτάς να περάσεις καλά. Ναι. Μπαίνεις σε ένα. Μαζί με τον κόσμο, ναι, μπαίνεις σε ένα άλλο τρυπάκι. Σε αντίθεση, ας πούμε, με το live, στο οποίο παρουσιάζει τη δικιά σου δουλειά. Ναι. Συνήθως, τουλάχιστον στη δικιά μου περίπτωση, αυτό συμβαίνει. Δεν παίζουμε διασκευές, άντε να παίξουμε μια διασκευή ή δύο το πολύ στα τόσα χρόνια. Ναι. Είναι δικιά μας μουσική, καθαρά. Να σου κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό τώρα που συζητάτε. Όταν κάνεις live DJ, ρε παιδί μου, και την ώρα όταν παίζεις μουσική, το set σου είναι αποκλειστικά κάτι πανεμφερές με τη μουσική που παράγεις ή ανάλογα με τον κόσμο θέλεις να παίξεις και πράγματα για τον κόσμο? Κοίτα, για τον κόσμο η αλήθεια είναι ότι είμαι αρκετά εγωιστής. Δεν έχω παίξει ποτέ και δεν θέλω να παίζω για τον κόσμο. Θέλω να παίζω αυτά που αρέσουν σε μένα. Προσπαθώντας βέβαια να βρω τη χρυσή τομή. Δηλαδή, αυτά που αρέσουν σε μένα, αλλά που πιστεύω θα αρέσουν και στον κόσμο. Τρελαίνομαι, ας πούμε, για John Coltrane, αλλά δεν θα παίξω ποτέ John Coltrane σε πάρτι. Ναι. Αν τύχει σε ένα μπαρ όμως, θα παίξω. Κατάλαβα. Πάει πάντα ανάλογα. Οπότε, ναι, δηλαδή, θέλω να τους πάρω μαζί μου, ασχέτως με τις μουσικές. Κάποιες φορές είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα που παίζω, αλλά πάντα παίζω αυτά που μου αρέσουν. Δηλαδή, δεν θα παίξω κάτι επειδή αρέσει σε σένα, χωρίς να αρέσει εμένα. Γιώργος είχε έρθει για 2-3 μέρες στη Θεσσαλονίκη και την επόμενη θα έφευγε. Οπότε δεν είχαμε πολλά χρονικά περιθώρια για τα γυρίσματα. Βαρούσε και ο ήλιος από πάνω, άρχισε σιγά σιγά όλο αυτό το πράγμα να μας ζαλίζει λίγο. Βέβαια,
τα τσίπουρα νομίζω κάνανε τη δουλειά τους. Επηρεάζεται καθόλου. Έλα πάρε, πας να δημαπώσεις λίγο γιατί. Άστε σηκά τώρα. Επηρεάζεται καθόλου μουσική σου από αυτό που περνάει τα τελευταία χρόνια? Γελάς ρε μαλάκα. Επηρεάζεται καθόλου μουσική? Ναι, δηλαδή είμαι τώρα. Άρχισαν τα τσίπουρα να κάνουν. Σαφώς. Δεν γίνεται να μένεις ανεπηρεάστος. Κυρίως όταν έχεις να κάνεις, ας πούμε, με μια δημιουργική δουλειά. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό δεν συμβαίνει μόνο σε μουσικό, συμβαίνει και σε εικαστικό, σε ηθοποιό, σε οτιδήποτε. Νομίζω ότι στο One Some Time, το τελευταίο άλμπουμ στην ουσία που κυκλοφόρησε πριν από 2 χρόνια, αν βγάλουμε το remixed, έτσι, το άλμπουμ, φαίνεται αρκετά. Δηλαδή από το Babylon on Fire, από το Tower of Power, είναι κάποια κομμάτια μέσα τα οποία στην ουσία μιλάνε γι' αυτό, είναι, ναι. το θέμα τους είναι αυτό. Εντάξει, τώρα τι να σου πω. Δεν θέλω να θεωρούμε και πολιτικοποιημένος ή στρατευμένος ή δεν ξέρω εγώ τι. Επηρεάστηκε. Τάσεις φυγής έχεις? Δηλαδή, βλέπουμε πολύ κόσμο, ας πούμε, που φεύγει από τη χώρα, έτσι την κάνει. Σου έχει περάσει ποτέ από το μυαλό να πεις, παιδιά? Το έχεις ξανακάνει και είναι και πιο εύκολο για σένα? Κοίτα, όταν το είχα ξανακάνει δεν ήμουν 36. Έχει μια διαφορά, τώρα υπάρχει μια δυσκολία αντικειμενική. Από την άλλη, κατά καιρούς έτσι με πιάνουν λίγο αυτές οι κρίσεις του να φύγω. Αλλά νομίζω ότι το έχω ξεπεράσει σε μεγάλο βαθμό. Έχω και την τύχη να ταξιδεύω πολύ συχνά. Με αποτέλεσμα να μην βαριέμαι τόσο πολύ. Δηλαδή να πω ότι είμαι στην Αθήνα 7 μέρες την εβδομάδα όλο τον χρόνο, ναι, μπορεί και να είχα φρικάρει. Το γεγονός ότι κάθε μήνα θα κάνω τουλάχιστον 4-5 ταξίδια, εκ των οποίων τα 2-3 θα είναι και πολύ καλά, ας πούμε. Όσο να είναι. Δεν το κόβουμε, λίγο να περάσει το αεροπλάνο. Μην κόβετε. Γιώργο, πάρ' το αεροπλάνο. Να κρατάει όλοι. Έχεις κάνει DJ set σε διάφορες πόλεις και πρόσφατα έλειπες. Νιώθεις αυτό το feedback πάνω σε αυτό που λέγαμε πριν, νιώθεις το feedback του κόσμου? Ή σε κάποιες πόλεις, ας πούμε, νομίζεις ότι ακόμα δεν σε ξέρουν και απλά είναι ένας DJ και προσπαθεί να τους κερδίσεις? Κοίτα, εντάξει, σαφώς δεν είμαι και ο superstar που θα πάω σε μια χώρα όπως η Αγγλία ή η Ολλανδία ή η Γερμανία και θα με ξέρουν όλοι και θα γεμίσουμε ένα χώρο για να δουν τον Καγετάνο, ξέρω, να αλλάζει δίσκους. Αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό έρχεται κόσμος για αυτό ακριβώς το πράγμα. Τουλάχιστον φεύγουν ευχαριστημένοι, αυτό, ας πούμε. Κοίτα, ναι, αυτός είναι ο σκοπός και γι' αυτό νομίζω πάμε και πολύ καλά, π.χ. και στα social media. Δηλαδή, βλέπεις μετά από κάποια gigs ο αριθμός ανεβαίνει, ναι, ναι. Πολύ γρήγορα των followers και όλα αυτά. Αυτό θεωρώ εγώ ότι είναι, βλέποντας και τα στατιστικά, ας πούμε, ότι είναι θέμα ευχαριστημένων θεατών, κοινού, ας πούμε, ευχαριστημένων, ναι. κοινού. Ουσιαστικά κιόλας η καριέρα σου ξεκινάει από έξω, έτσι? Έχει... Από την Ισπανία, ναι. Την Ισπανία. Στην οποία η Ισπανία είχα την τύχη να συνεργαστώ με διάφορα ισπανικά συγκροτήματα, κάπως έτσι να γνωρίσω και τα παιδιά από την τότε Kinky Lounge Records στη Γερμανική, οι οποίοι ήταν μετανάστες στη Βαρκελόνη κι αυτοί. Και έτσι κυκλοφορήσαμε το πρώτο βινήλιο σαν Καγετάνο, το οποίο λεγόταν Mr. White. Μετά ακολούθησε άλλο ένα βινιλιάκι, ομώνυμο Καγετάνο, ας πούμε, δεν είχε άλλο τίτλο. Και κάπου εκεί ήταν που ακολούθησε και η επιστροφή μου στην Ελλάδα. Με τον Καγετάνο γνωριστήκαμε τη δεκαετία του 90, όταν αυτός είχε το στρογγυλό κίτρινο και εγώ ήμουν στο Κασμίρ, που ήταν ωραία χρόνια, μουσικά. Και μετά από χρόνια ήρθε να μου ζητήσει να κάνουμε μια συνεργασία, το οποίο με χαροποίησε πολύ, γιατί ήξερα από την αρχή ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο. Και χάρηκα γιατί και εγώ μπόρεσα να βγάλω μια άλλη περσόνα από αυτή που έβγαζα εκείνη την περίοδο, πριν από 2 χρόνια, 3, και να δοκιμάσω και εγώ κάτι που μου θύμιζε περισσότερο τα παλιά. Για τη μουσική του Καγετάνο, ένα πράγμα που βρίσκω πάρα πολύ σημαντικό και που μου αρέσει και πάρα πολύ είναι καταρχήν η ικανότητά του να δένει
τη στεναχώρια με τη χαρά, τη λύπη με τη χαρά στα κομμάτια, το οποίο είναι εξαιρετικά μεσογειακό, και ακριβώς αυτό είναι το ζήτημα, ότι χωρίς να χρησιμοποιήσει καμία έτσι αναφορά από πλευράς Ανατολής, αλλά και Μεσογείου, δεν χρησιμοποιεί, ας πούμε, ethnic, εύκολα ethnic αναφορές γενικώς ο Γιώργος. Καταφέρνει και βγάζει την αίσθηση ότι η μουσική αυτή έχει βγει από αυτόν τον τόπο. Με αυτόν τον ήλιο, με αυτά τα πράγματα, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό και πολύ δύσκολο επίσης, γιατί το να ακολουθεί κανείς νόρμες είναι εύκολο, το να κάνει το δικό του δρόμο είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Για τη συνέχεια των γυρισμάτων μας βοήθησαν κοινοί φίλοι. Ο Γιώργος, εκτός από καλός DJ και παραγωγός, μάθαμε ότι είναι και πολύ καλός μπασκεμπολίστας. Εγώ και ο Νίκος πάλι όχι, γι' αυτό επιλέξαμε να κάνει κάτι διαφορετικό, να μας μαγειρεύει. Σπίτι έχεις μαγειρέψει καλή ώρα, αράζεις, έχεις στήσει τα πιάτα σου και βάζεις μια ταινία να παίξει. Σου έχει τύχει ποτέ μετά το τέλος της ταινίας ή κατά τη διάρκεια, δεν ξέρω, να τρέξεις στο δωμάτιο, να πιάσεις το πιάνο και να φτιάξεις μια μελωδία, δηλαδή να εμπνευστείς από μια ταινία που έχεις δει? Βασικά πάρα πολλές φορές βάζω mute και παίζω από πάνω το soundtrack. Δηλαδή έχουμε άμεσο... Συμβαίνει συνήθως μετά. Ναι. Και πολλές φορές όχι μετά την ταινία, μετά από μια ημέρα, μετά από δύο ημέρες. Δηλαδή, αν είναι μια ταινία συγκλονιστική, η οποία θα μου μείνει κιόλας, ρε παιδί μου. Ας πούμε, υπήρξαν ταινίες, οι οποίες δεν κοιμήθηκα για ένα-δύο βράδια. Εκεί, ναι, συμβαίνει. Αλλά τώρα το να αφήσω ταινία, τη στιγμή που τη βλέπω και όλα αυτά, δύσκολα. Δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει να καθίσει κάπως μέσα, να οριμάσει το όλο θέμα. Γιώργο, νιώθεις πολίτης του κόσμου? Ενώ ότι άμα κάνω μία βόλτα στα social media, Facebook κλπ, πολλοί διαδικτυακοί μου φίλοι ποστάρουν δικά σου κομμάτια, που σημαίνει ότι τους αγγίζεις. Αυτοί κατά κόρον είναι Έλληνες. Νιώθεις ότι αυτό που κάνεις απευθύνεται και σε άλλους λαούς, π.χ. σε έναν Καταλανό, θα νιώσεις το ίδιο που νιώθει ένας Έλληνας για σένα, ακούγοντας τη μουσική σου? Βασιζόμενο στο feedback, γενικά στα μηνύματα που παίρνω, ναι. Υπάρχει πάρα πολύ κόσμος εκτός Ελλάδας, ίσως και ο περισσότερος ο οποίος ακούει και υποστηρίζει τη μουσική που κάνω. Με αυτή την έννοια, γενικότερα βασικά, εγώ θα ήθελα να αισθάνομαι και να χαρακτηρίζομαι ως πολίτης του κόσμου. Δεν θα ήθελα, ας πούμε, να το Καγιετάνο ως project να περιορίζεται μόνο στα στενά γεωγραφικά πλαίσια της Ελλάδος ή οποιασδήποτε άλλης χώρας. Από εκεί και πέρα, εντάξει, χαίρομαι που εισπράττω από έναν Καταλανό, όπως είπες, ή από έναν Βρετανό ή από έναν Ολλανδό θετικά μηνύματα και υπάρχει κόσμος που ψάχνει τα άλμπουμ και όλα αυτά. Τώρα το γεγονός ότι οι δικοί σου φίλοι ποστάρουν δικά μου κομμάτια, τι να πω, κάνεις παρέα με πολύ καλά παιδιά. Η μουσική σου κυρίως είναι dub, σαν ήχος. Κάθε φορά που είναι να γράψεις ένα καινούριο δίσκο, ένα καινούριο κομμάτι, πώς το έχεις στο μυαλό σου? Ακολουθείς την τάση που υπάρχει εκείνη την εποχή ή αυτό που έχεις πραγματικά στο μυαλό σου, λες αυτό θα κάτσω να βγάλω? Το δεύτερο. Δεν με ενδιαφέρει, ας πούμε, το τι παίζεται τριγύρω μου. Σαφώς και με επηρεάζει. Και νομίζω, ας πούμε, γενικότερα φάνηκε και στο τελευταίο άλμπουμ, στο One Some Time, έχω κάποια στοιχεία γκλίτς, ας πούμε, αλλά πολύ λίγα και πολύ έτσι διακριτικά. Παρ' όλα αυτά, ναι, επηρεάστηκα πολύ από την γκλίτς σκηνή και πάει λέγοντας. Ας πούμε, το άλμπουμ που ετοιμάζω δεν έχει καμία σχέση με ό,τι έκανα μέχρι τώρα, αλλά και καμία σχέση, νομίζω, με τον ήχο που παίζεται αυτή τη στιγμή.
Δεν ξέρω, μπορεί κάποιες φορές να είμαι ντεμοντέ, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Είναι... Αυτή τη στιγμή ετοιμάζεις άλμπουμ, γιατί το ήξερα. Είναι σχεδόν έτοιμο, ναι. Ναι, και πότε σκοπεύεις να βγει? Ήθελα να βγει το Μάιο, αλλά αποφάσισα ότι τελικά δεν μου έκανε και είμαστε σε μια διαδικασία που το ξαναχειογραφούμε όλα από την αρχή. Με προοπτική, αν όλα πάνε καλά, θα βγει τον Οκτώβριο. Από πότε ξεκινήσει να μαγειρεύεις, γιατί το κάνεις καλά? Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν. Τίποτα, η μαγειρική είναι σαν τη μουσική. Ξέρεις, από πιτσιρικάς έτσι ήμουν πάντα δίπλα στη μάνα μου να δω τι κάνει, πώς το κάνει. Μετά, στα χρόνια που υπήρξε αργένης, έπρεπε να επιβιώσω. Εντάξει, ως ένα σημείο οι πίτσες και τα σουβλάκια ήταν. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουν. Ναι, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουν, δεν γίνεται. Και τώρα που ήμουν πρόσφατα στη Γερμανία, ας πούμε, ήμουν στο σπίτι του Κώστα Κωστόφ από τους Balkan Express. Λοιπόν, και μαγείρευσε αυτό το σπίτι του, ο οποίος είναι εξαιρετικός μάγειρας επίσης και έχει μάλιστα και blog. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρήκα έναν άνθρωπο τον οποίο πέρα από τη μουσική επικοινωνούμε. Θα μοιράζει και. Ναι, και συνταγές δηλαδή. Όπως και με τον Μπλεντ. Με τον Μπλεντ έχει τύχει να βρεθούμε να καθόμαστε δύο τραπέζι, εγώ ο Μπλεντ και δύο γυναίκες. Οι δύο γυναίκες να μιλάνε για τα πάντα και εγώ ο Μπλεντ και ο Μπλεντ να ανταλλάσσουμε συνταγές. Δηλαδή και να αναρωτιόμαστε τελικά ποιοι είναι οι γυναίκες στο τραπέζι, ας πούμε. Όχι, είναι πολύ καλό. Εγώ βέβαια, όταν μου είπες ότι σκοπεύεις να κάνεις μπάμιες με χταπόδι, φοβήθηκα λίγο, είναι η αλήθεια, Κώστα. Ναι, Νίκο. Γιατί δεν δεν πολύ είμαι φαν. Γενικά, η μπάμια είναι, ναι, δεν έχει πολλούς φίλους, θα έλεγα, αλλά έτσι, ούτε και εγώ είμαι φίλος της μπάμιας, έτσι όμως... Είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ ωραίο. Τελειώνοντας τα γυρίσματα με τον Γιώργο, αποφασίσαμε να του ζητήσουμε δύο αγαπημένα του τραγούδια. Το ένα το τραγούδι είναι αυτό το οποίο δεν λείπει σχεδόν ποτέ από τα σετ του. Και ένα κομμάτι πιο προσωπικό, αυτό που το ακούει σπίτι του, ας πούμε, και το αρέσει και το απολαμβάνει. Δεν ξέρω αν είναι ένα κομμάτι το οποίο γενικότερα παίζω στα σετ, αλλά σίγουρα το προτιμώ τελευταία. Πρόκειται για Quantic Soul Club. Στο σπίτι γενικότερα οι μουσικές που επιλέγουμε έχουν να κάνουν με jazz, με down tempo, με τέτοια πράγματα, γενικότερα πιο ατμοσφαιρικά. Οπότε δεν θα πω κομμάτι, θα πω ένα δίσκο ο οποίος δεν λείπει ποτέ από τη δισκοθήκη εκεί δίπλα από το CD player και τα βινήλια. Και αυτός είναι And He Just Pointed to the Sky από τον Peter. Let the best be done. A little more today. Up and loud. Lollipop Frames. Κακετά. Κατ. We simply have to let it go. It's on the throne.